Έχουμε ακόμα μία δύσκολη υπόθεση, μία τραγωδία σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά ανοιχτά παράθυρα και τις επιτρέπει και η ελληνική κυβέρνηση κατηγορεί την Τουρκία. Εντάξει, αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και παιδιών ακόμα περισσότερο και τέτοιες μέρες, καλό είναι να έχουμε λίγο αυστηρότερη ηθική και για τον εαυτό μας και να μην τα βάζουμε με την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Υπάρχει ένα νεκρό 5χρονο κοριτσάκι, όπως όλα δείχνουν, δεν αμφισβητείται πλέον, αν και τα τρόλ, τα ακροδεξιά έπεσαν να πούνε πού είναι το νεκρό κοριτσάκι. Τελικά ο κύριος Μηταράκης επιβεβαίωσε πως υπάρχει ένα νεκρό 5χρονο κορίτσι που πρέπει να συνοηθούν τα δύο κράτη, πώς θα θαυτεί σε ένα μέρος που όπως θα ήθελε η οικογένειά του. Το οποίο από ό,τι φαίνεται πέθανε από δάγκωμα σκορπιού. Επειδή για μέρες δύο κράτη παίζανε με 40 έως 50 ψυχές, όχι για μέρες, για εβδομάδες. Εβδομάδες είναι αυτοί οι 40-50 πρόσφυγες που τους φέρουν από εδώ, τους κλωτσάμε εμείς, τους πηγαίνουμε πίσω. Από ό,τι φαίνεται, τους ξανακλωτσάνε οι Τούρκοι, εγκλωβίζονται κάποια στιγμή σε νησίδες. Ένας χαμός. Αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Για παιδιά μικρά, για έγκυες γυναίκες. Οι πληροφορίες αναφέρουν και πρέπει να γίνουν έρευνες, να ελεγχθούν, να δούμε αν είναι αληθινά αυτά που ακούμε ή αν υπάρχουν κι άλλοι νεκροί. Πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν κι άλλοι νεκροί από ξυλοδαρμό, δυστυχώς από την ελληνική πλευρά και από πνιγμούς, επειδή διώχθηκαν όπως από την ελληνική πλευρά. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά πρέπει να γίνουν έρευνες.